μεγαλώσει μια γενιά σε αυτόν τον τόπο η οποία να μην είναι στο βουλοκαίρι της ιστορίας πάνω της. Βλέπω το καρό καίγεται μπαστάρδο καβάλα. Πάλι είδαμε όλα τα πολιτικά, ό,τι θα πει αυτός, ό,τι θα πει εκείνος. Ζήτε κόρες, μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας. Μπορείτε να θυμηθείτε την ιστορία που στιγμάτισε τη ζωή σας. Ποια είναι η ιστορία που στιγμάτισε τη ζωή σας, μια ιστορία που άλλαξε αυτό που είστε σήμερα, ένας άνθρωπος που σας άλλαξε? Αυτή ακριβώς πραγματεύεται η παράσταση «Γη και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού. Μαζί μας είναι ο Γιάννης και όλοι οι ηθοποιοί της παράστασης. Λοιπόν, Γιάννη, ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε να γράψεις αυτή την παράσταση? Η αρχική ιδέα της παράστασης προέκυψε τη νύχτα του θανάτου του παππού μου, όταν συνειδητοποίησα ότι πολλά πράγματα από τη ζωή του δεν θα τα μάθαινα ποτέ. Πέντε νέοι ηθοποιοί ταξίδεψαν επί ένα χρόνο στην Ελλάδα, ζητώντας από νέους του παρελθόντος να θυμηθούν την ιστορία που άλλαξε τη ζωή τους και κατέγραψαν αυτές τις συναντήσεις. Η παράσταση είναι μια αναζήτηση της ευτυχίας, έτσι? Σωστά. Για σένα τι σημαίνει ευτυχία? Για μένα τι σημαίνει ευτυχία? Ευτυχία σημαίνει το να είμαι ο εαυτός μου χωρίς πολλά. Αυτό. Λίγα και καλά. Όχι απαραίτητα λίγα. Καλά σίγουρα. Τι ήρθανε και σας είπανε αυτοί που είδανε την παράσταση, οι άνθρωποι που τους μίλησατε εσείς, τη δική τους ιστορία που αναπαραστήσατε? Δυστυχώς δεν έχουν έρθει όλοι οι άνθρωποι από τους οποίους πήραμε συνεντεύξεις, αλλά κάποιοι από αυτούς που ήρθανε ήταν πολύ συγκινημένοι και νομίζω ότι και λίγο έκπληκτοι. Αυτό. Ήταν πολύ συγκινητικό και για μας όταν είχαν έρθει αυτοί οι άνθρωποι. Η πιο ωραία ιστορία που έτσι ακούσατε, ποια αυτή που σου έκανε πιο πολύ εντύπωση, πιο ιδιαίτερη για σένα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Ήταν όλες πολύ μοναδικές ιστορίες. Αυτό. Δυσκολευτήκατε στο να βρείτε το υλικό, έτσι? Μιλήσατε πρώτα με την οικογένεια, με τους συγγενείς, τους γείτονες? Όπως είναι φυσικό, ξεκινήσαμε από το κοντινό μας κύκλο, συγγενείς, όσοι είχαμε και παππούδες και γιαγιάδες εν ζωή. Και σιγά σιγά άνοιξε ο κύκλος, πήγαμε σε καπί, πήγαμε σε παππούδες και γιαγιάδες της γειτονιάς, της πολυκατοικίας κτλ. Στην παράσταση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στο τραγούδι. Είναι μια εκτόνωση για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει πολλά δεινά στη ζωή τους. Το τραγούδι. Η τέχνη γενικότερα θα μπορούσε να είναι μια διέξοδος. Τώρα, αν αναφέρεσαι στα συγκεκριμένα τραγούδια, δεν ξέρω πώς τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Δραματουργικά, για μας ήταν σωστό να βάλουμε και κάποια τραγούδια που μπορούν να συνδεθούν με τις ιστορίες που αναπαριστούμε. Η παράσταση είναι ένα μοσαϊκό των άγνωστων ιστοριών της ζωής στην Ελλάδα, που εκτείνονται από το 1920 έως την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Θέλω λίγο να μου πεις, Γιάννη, αν έχει ξαναπαιχτεί η παράσταση. Η παράσταση πρωτοπαίχτηκε στην Κομωτινή για 10 παραστάσεις το χειμώνα του 2011, το χειμώνα του 2012, περνάει ο καιρός. Μετά παίχτηκε για 3 παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών το καλοκαίρι του 2012. Μετά στην Αθήνα, περιόδευσε στην Ιταλία, την Κρήτη, τη Λάρισα, την Καβάλα και τώρα ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να αγκαλιάσουν την παράσταση όλη τη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσετε δυνατά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ.